Φίλες και φίλοι της ποδηλασίας και του Αλφα, καλώς ήρθατε στον 18ο ΔΕΗ ποδηλατικό γύρο Ελλάδας. Πιστή στο ραντεβού της Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όσο και η Cycling Greece, δύο εκ των κυριότερων διοργανωτών, σε συνεργασία φυσικά με τις τοπικές περιφέρειες και δήμους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο βρισκόμαστε εδώ στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στο Καρτερός Beach Sport Center, ένα αθλητικό κέντρο το οποίο εστιάζει στα αθλήματα άμμου όπως το beach soccer, όπως το beach handball και πολλά άλλα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο βόρειο τμήμα του νομού Ηρακλείου και από εδώ θα ξεκινήσει ο 18ος ΔΕΗ ποδηλατικός γύρος Ελλάδας. Ξεκινάει λοιπόν η πρώτη αγωνιστική μέρα με τον πρόλογο των 6 χιλιόμετρων. Θα παραμείνουν όλοι οι αθλητές στην Κρήτη για το πρώτο ετάπ αύριο με κίνηση από το Ηράκλειο και τερματισμό πάλι στο Ηράκλειο. Αυτές θα είναι οι δύο αγωνιστικές ημέρες στην Κρήτη, μέχρι λοιπόν οι αθλητές να μεταφερθούν στην Πελοπόννησο για τα υπόλοιπα τρία ετάπ. Εδώ βλέπουμε εικόνες από την προετοιμασία των ομάδων, από την προετοιμασία των αθλητών. Όλοι οι αθλητές ανέβηκαν στα εργόμετρά τους. Να πούμε ότι φέτος έχουμε την συμμετοχή 6 ομάδων του Pro Tour, η Bingoal το Βέλγιο, η Bolton, Black Spoke, η ομάδα του περσινού νικητή, η Caja Rural από την Ισπανία, η Coratec από την Ιταλία, η Green Project Bardiani από την Ιταλία και η Human Powered Health από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι ομάδες της κατηγορίας Pro Tour. Ενώ εσείς βλέπετε και την διαδρομή με το 3D γράφημα. Αυτά είναι τα πρώτα 3 χιλιόμετρα αναστροφή για τους αθλητές και ξανά από τον ίδιο δρόμο για τον τερματισμό σε μια σχεδόν επίπεδη διαδρομή με ελάχιστες υψομετρικές διαφορές. Εδώ λοιπόν ο Σεπέδα είναι ο πρώτος αθλητής που πήρε κίνηση αυτής της Caja Rural. Σλέγγελ, Λεϊτάο, Τσεμπαρία, Γκονζάλεθ, Σεπέδα και Πράδες, η σύνθεση της Caja Rural με προσανατολισμό στα σπριντ με τον Λεϊτάο, τον Πορτογάλο. Εδώ είναι η στιγμή που κάνει την αναστροφή του ο Σεπέδα. Βλέπετε πανέμορφα πλάνα από αυτήν την διαδρομή. Ο πρόλογος των 6 χιλιόμετρων, μια απαιτητική διαδρομή, όχι όσον αφορά τις υψομετρικές δυσκολίες, αλλά όσον αφορά την διανομή των δυνάμεων των αθλητών. Ο άνεμος, να πούμε ότι ήταν ευνοϊκός στα πρώτα 3 χιλιόμετρα και στη συνέχεια, αφού έκαναν την αναστροφή τους αθλητές, τον είχαν με τοπικό, ήταν με τοπικός ο άνεμος, όχι μεγάλης έντασης, 1-2 μποφόρ. Ο Σεπέδα θα είναι και ο πρώτος αθλητής ο οποίος θα περάσει από την γραμμή τερματισμού και βέβαια θα έχουμε ένα ενδεικτικό χρόνο για το πού θα κινηθούν οι καλύτεροι χρόνοι της ημέρας. Εδώ από σταθερές κάμερες ο Κολομβιανός στα τελευταία μέτρα της διαδρομής, στα 7.57 θα σταματήσει το χρονόμετρο για τον Κολομβιανό και αυτή θα είναι μία, όχι από τις καλύτερες επιδόσεις ημέρας, αφού πολλοί αθλητές στη συνέχεια κατάφεραν να βελτιώσουν την επίδοση του Κολομβιανού. Ο Ντάνιελ Τούρεκ της ATT ξαναβρίσκεται σε ελληνικό έδαφος μετά την παρουσία του στους διεθνείς αγώνες της Ρόδου. Μια πάρα πολύ δυνατή σύνθεση η ATT, μία από τις Continental ομάδες, η ABLOC, η ATT Bike Aid από την Γερμανία, η Global 6, η Μάζοφσε, η Σόφερ Σάβινη, η Ταρτελέτο και η Ταρενγκάνο τη Μαλαισία είναι οι Continental ομάδες. Σε αυτές έρχονται να προσθεθούν
η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η εθνική ομάδα της Ελλάδας και η εθνική ομάδα της Κύπρου. Σε σύνολο 19 ομάδων, 114 αθλητές έλαβαν σήμερα εκκίνηση από 4 υπήρους εκπροσωπώντας Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Οκεανία. Να πούμε ότι σε αυτόν τον γύρο θα απονεμηθούν 4 φανέλες. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια πιο αναλυτικά. Ο γύρος συνολικά θα διασχίσει 3 περιφέρειες και 23 δήμους. Ο Τούρεκ, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ATT, ο Μίκελ Ράιμ, γνωστός από το πέρασμά του από το World Tour, ο Γιάκουπ ο Τρούμπα, ο πολύ δυνατός Τσέχος, 25 ετών, ο Μάτους Στότσεκ, ο Πέτρους και ο Γιάκουμπεκ συμπληρώνουν την πολύ νεανική ομάδα της ATT Investments από την Τσεχία. Ενώ πάντα βλέπετε την προσπάθεια του Ντάνιελ Τούρεκ, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και με τα χρώματα της ομάδας του Ισραήλ. Είναι ο Τσέχος, ο οποίος κατευθύνεται στα τελευταία τεχνικά μέτρα. Να πούμε ότι η διαδρομή δεν ήταν ιδιαίτερα τεχνική. Είχε λίγες στροφές και βέβαια χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη ασφάλεια που ένιωσαν όλοι οι αθλητές. Εδώ είναι και η επίδοση του Τούρεκ. Στα 7.45. Να πούμε ότι αύριο θα ξεκινήσουμε ξανά το Ηράκλειο για να τερματίσουμε στο Ηράκλειο μετά από 187 χιλιόμετρα. Και βλέπετε την γενική κατάταξη μέχρι αυτό το σημείο. Ο Τρούμπα στα 7.45, ο Τούρεκ 3 δευτερόλεπτα πιο αργός. Ο Σεπέδα στα 12 δευτερόλεπτα πίσω από τον Τσέχο. Αυτός είναι ο Ανδρέας Μιλτιάδης, ο Κύπριος πρωταθλητής, μετά από μια πολύ δυνατή εμφάνιση στον Διεθνή Γύρο της Ρόδου, ο οποίος έχασε την νίκη στην γενική κατάταξη μόλις για 2 δευτερόλεπτα από τον Αντώνιο Μοργκάντο της Action, Χάγκενς Μπέρμαν. Ο Μιλτιάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στην ατομική χρονομέτρηση, θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και εδώ είναι η στιγμή όπου πιάνει τον προπορευόμενο αθλητή, ο οποίος θα του προσφέρει το αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Βέβαια δεν θα σταθεί καθόλου πίσω ο Μιλτιάδης, δεν θα χάσει καθόλου χρόνο και θα συνεχίσει την προσπάθειά του, κάνοντας το τέλος της μέρας μία από τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές, επιβεβαιώνοντας φυσικά την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Στιγμή της αναστροφής για τον Ανδρέα Μιλτιάδη, ο οποίος φυσικά, να πούμε, είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Κύπρου. Ανδρέας Κασάπης, Γιώργος Κούζης, Αλεξάνδρος Ματσάγκος, Κωνσταντίνος Παυλίδης και Χρήστος Φιλοκύπρου είναι οι αθλητές οι οποίοι επελέγησαν από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Κύπρου, τον Ανέστη Κουρμπέτη. Και εδώ ξανά από τα σταθερές κάμερες, ο Ανδρέας Μιλτιάδης για τα τελευταία 300 μέτρα δεν θα βελτιώσει τον χρόνο του Τάουνσεν, του Ιρλανδού της Black Spoke. Για μόλις 5 δευτερόλεπτα, 7.44 θα είναι η επίδοση του Ανδρέα Μιλτιάδη. Εδώ είναι ο Σίξτον. Ο αθλητής της Μπόλτον, ο συναθλητής του Άρον Γκέι, του περσινού νικητή
του γύρου Ελλάδος. Η Bolton Black Spoke, η οποία μετά το τέλος της περσινής σεζόν αναβαθμίστηκε από κοντινένταλ ομάδα, πλέον αγωνίζεται στην κατηγορία Pro Tour και βέβαια έχει φέρει εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον γύρο Ελλάδας μια πολύ δυνατή ομάδα, πλαισιώνοντας τον Νέο Ζηλανδό, τον Aaron Gate, ο Townsend, ο 27χρονος Ζηλανδός, ο Christensen, ο 26 ετών Αυστραλός, Κάρι, Σίξτον και Μπάρνετ. Μια νεανική ομάδα, η οποία αναμένεται φυσικά να πρωταγωνιστήσει. Εσείς παρακολουθείτε πάντα τον Thomas Sexton. Ο οποίος θα καταφέρει στο τέλος της ημέρας να μπει στην πρώτη δεκάδα. Εδώ από σταθερές κάμερες. ...21 δευτερόλεπτα στο τέλος της ημέρας θα είναι πιο αργός από τον νικητή ο Sexton και βλέπετε μέχρι αυτό το σημείο πώς διαμορφώνεται η γενική κατάταξη. Στα 7.39 ο Townsend, ο Μιλτιάδης 5 δευτερόλεπτα πίσω του, ο Τρούμπα στα 6, ο Τούρεξ στα 9. Αυτή είναι οι πρώτοι 4 αθλητές. Εδώ παίρνει κίνηση ακόμα ένας αθλητής της Human Power Health. Ο Λέμεν, ο Ιένσεν, ο Μπάσετ, ο Ανιακόλφσκι, ο Πολωνός ο Σπρίντερ, ο Χρίτιν και ο Έσβολτ, ο Νορβηγός, τον οποίο παρακολουθείτε κιόλας, 27 ετών. Και αυτός είναι πάρα πολύ καλός στην ατομική χρονομέτρηση. Ενώ όσο εσείς παρακολουθείτε την προσπάθεια του Έισβολτ, να σας πούμε και τις επιμέρους βαθμολογίες μετά φυσικά από την γενική κατάταξη, όπου μεγάλος χορηγός της γαλάζιας φανέλας είναι η ΔΕΗ. Έχουμε φυσικά την βαθμολογία των πόντων. Στον πρωτοπόρο απονέμεται η κόκκινη φανέλα. Υπάρχουν διαθέσιμοι βαθμοί, διαθέσιμοι πόντοι σε κάθε ενδιάμεσο σπριντ, 3, 2 και 1 για τους πρώτους 3 αθλητές. Το ίδιο ισχύει και για τους τερματισμούς. 3 βαθμούς παίρνει ο πρώτος αθλητής, 2 ο δεύτερος και 1 ο τρίτος αθλητής. Ο χορηγός της κόκκινης φανέλας είναι η εταιρεία Κοτσόβολος. Τώρα στην βαθμολογία των βουνών, εκεί όπου απονέμεται η πορτοκαλί φανέλα και μεγάλος χορηγός είναι η Betson, να πούμε ότι πρωτοπόρος είναι ο αθλητής ο οποίος περνά πρώτος και συλλέγει τους περισσότερους βαθμούς από τα σπριντ ανάβασης. Έχουμε σπριντ ανάβασης πρώτης κατηγορίας σε αυτόν τον γύρο, δεύτερης κατηγορίας και τρίτης κατηγορίας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τους πόντους που δίνουν τα σπριντ ανάβασης τις επόμενες ημέρες. Τέλος, η κατάταξη του καλύτερου νέου. Εκεί που απονέμεται η λευκή φανέλα και αφορά αθλητές κάτω των 23 ετών, δηλαδή αθλητές που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000. Χορηγός της λευκής φανέλας είναι ο ΕΟΤ και με αυτά κλείνουμε με τις φανέλες που θα απονεμηθούν αμέσως μετά τον πρόλογο, μετά την πρώτη αγωνιστική ημέρα. Εδώ είναι ο Ρόμπερτ Σκοτ, ο οποίος κινείται και αυτός πάρα πολύ γρήγορα. Η μοναδική ομάδα η οποία έχει προσανατολισμό το Cyclocross, η Cross Team, η οποία έχει έρθει με αρχηγό τον Σίμον Κομ, τον Γάλλο. Ενώ βλέπετε ότι οι αθλητές δεν χρησιμοποιούν τα ποδήλατα ατομικής χρονομέτρησης, επιτρέπεται όμως συγκεκριμένος αεροδυναμικός εξοπλισμός, όπως τα αεροδυναμικά κράνη, κάποιοι από τους αθλητές οι οποίοι τα χρησιμοποίησαν. Τώρα πάμε να δούμε τι περιμένει τους αθλητές στις επόμενες ημέρες. Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι αύριο η εκκίνηση από το Ηράκλειο και ο τερματισμός ξανά στο Ηράκλειο. 187,7 χιλιόμετρα συνολική απόσταση
του μεγαλύτερου ετάπ στον φετινό ΔΕΗ ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας. Στη συνέχεια οι αθλητές θα μεταφερθούν στην Πελοπόννησο, ενώ εσείς βλέπετε τον τερματισμό του Βρετανού, του Ρόμπερτ Σκοτ. Λέγαμε λοιπόν ότι στη συνέχεια οι αθλητές θα μεταφερθούν στις Μυκήνες συγκεκριμένα, με τερματισμό στην Καλαμάτα, μετά από 178,3 χιλιόμετρα. Ενώ για αρκετή ώρα βλέπετε τον Τάουνσεντ να έχει κρατηθεί στην κορυφή και βέβαια αυτή είναι η στιγμή της εκκίνησης του μεγάλου πρωταγωνιστή όσον αφορά τον περσινό γύρο Ελλάδας, ο Άρον Γκέιτ, γνωστός από το πέρασμά του από την Aqua Blue Sport. Δεν κατάφερε να ανανεώσει το συμβόλαιο του όταν η ομάδα έκλεισε. Βέβαια, κρατήθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ένας αθλητής ο οποίος θα πάει περίφημα στα αγωνίσματα της πίστας. Ένας κλασικός τεσσαρίστας, ομαδικού pursuit δηλαδή. Ήταν ο μεγάλος νικητής του περσινού γύρου Ελλάδας και έχει έρθει εδώ, έχει έρθει φέτος, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να διεκδικήσει ξανά τη νίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η διαδρομή η οποία σήμερα είναι απόλυτα, θα λέγαμε, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του και μένει να δούμε την επίδοση η οποία είναι πολύ πιθανό να είναι και καλύτερη επίδοση της ημέρας. Λέγαμε λοιπόν ότι μετά την εκκίνηση στις Μυκήνες οι αθλητές θα μετακινηθούν στην Κώστα Ναβαρίνο, θα τερματίσουν στην Κυπαρισία μετά από 153 χιλιόμετρα για να ολοκληρωθεί ο γύρος ξανά με κίνηση από την Κώστα Ναβαρίνο για το τέταρτο ετάπ και τερματισμό φυσικά στην αρχαία Ολυμπία μετά από 133,5 χιλιόμετρα στην κοιτίδα του Ολυμπισμού. Η αρχαία Ολυμπία που φιλοξενεί ξανά τον γύρο Ελλάδας. Εδώ σε πλάνα από το drone ο Άρον Γκέιτ, ο οποίος φαίνεται ακόμα και με γυμνό μάτι πόσο γρήγορα κινείται στην διαδρομή. Είπαμε ότι είναι μια διαδρομή η οποία ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του πρωταθλητής Νέας Ζηλανδίας, ο Άρον Γκέιτ. Έχει αγωνιστεί στο Νόκερε Κόρσε φέτος, έχει αγωνιστεί στο Σχέλντε Πράις. Ένα πλούσιο αγωνιστικό καλεντάρι. Βλέπετε ότι παίρνει κάθε στροφή στο όριο. Εδώ θα εκμεταλλευτεί και το αεροδρομικό πλεονέκτημα που προσφέρει η κάμερα. Θα περάσει τον Ντουπόν. Ο Τίμωθη Ντουπόν είναι αθλητής ο οποίος δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του Γκέιτ, αλλά είναι ενδεικτικό της ταχύτητας που κρατά ο Νέος Ζηλανδός. Εδώ είναι ο Ντουπόν. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής, ο οποίος βρίσκεται στην δύση της καριέρας του. Τελευταία μέτρα για τον Γκέιτ. Ο οποίος κινείται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχει μελετήσει πάρα πολύ την διαδρομή. Και εδώ από σταθερές κάμερες, η τελευταία δεξιά στροφή. Θα βελτιώσει την επίδοση του Townsend κατά 9 δευτερόλεπτα, 7.30 η επίδοση του Gate και εδώ οι συναθλητές του οι οποίοι χειροκροτούν φυσικά. Στέρισε την φανέλα τον συναθλητή του, τον Townsend, ο Logan Carey στην τρίτη θέση. Τρεις αθλητές, η Bolton Black Spoke στην πρώτη τριάδα της πρώτης αγωνιστικής ημέρας, καθολική υπεροχή της ομάδας από τη Νέα Ζηλανδία. Εδώ φυσικά δέχεται τα συγχαρητήρια των συναθλητών του και όχι μόνο. Αυτή είναι και η γενική κατάταξη, τα αποτελέσματα του προλόγου
Ο Άρον Γκέιτς στα 7,5 λεπτά, στα 9 δευτερόλεπτα ο Τάουνσετ, στα 14 ο Κάρι, στα 14 και ο Μιλτιάδης. Ο Τρούμπα στα 15, ο Τούρεκ στα 18, ο Λέμεν στα 20, ο Λεϊτάο επίσης στα 20 δευτερόλεπτα και ο Σίξτον με τον Ανιοκόλσκι κλείνουν την πρώτη δεκάδα στα 21 και 22 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Cool to be back at this race and pretty special honor when you get given number one for a bike race, and it's also the first chance I've got to wear the national championship white jersey of the time trial national champion in the race here. So to win it and with number one on my back too is pretty special, and I think tops it off when the team goes 1-2-3. It's a bloody good day for us, and yeah, hopefully sets the scene for what we can do for the rest of this race too. Και με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και αυτή η μετάδοση. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την δεύτερη αγωνιστική ημέρα, την τελευταία ημέρα στην Κρήτη, με κίνηση και τερματισμό από την πόλη του Ηρακλείου. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.